Σήμερα ολοκληρώνεται η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και μπορούν κατά τη γνώμη μας να βγουν ορισμένα ασφαλή συμπεράσματα για τη στάση όλων των κομμάτων απέναντι στη φιλοσοφία του, τον προσανατολισμό του, αλλά και στις επιμέρους διατάξεις του. Και αυτό βεβαίως ανεξάρτητα από την τελική ψήφο του κάθε κόμματος. Στα βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, για παράδειγμα, τον Αιγιαλό, τις παραλίες, τις όχθες ποταμών και λιμνών, την ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το υποσχετικό σύμφωνο μεταξύ κυβέρνησης και εφοπλιστών για την εθελοντική τους φορολόγηση, έδειξε ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κυβέρνηση. Ή αλλιώς, να το πω, υπάρχουν τεράστιες συγκλίσεις σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας, όπως για παράδειγμα η καπιταλιστική ανάπτυξη, η διευκόλυνση επιχειρηματικών ομίλων και εφοπλιστών, η αποδοχή χωρίς δεύτερη σκέψη ότι έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε, μια τέτοια εκτίμηση δεν είναι και κάτι το καινούριο. Τα τελευταία χρόνια, σε όλα τα νομοσχέδια αυτής της σημασίας, αυτού του προσανατολισμού, οι συγκλίσεις όλων των άλλων κομμάτων βγάζουν μάτια. Και τι δεν ακούσαμε κατά τη διάρκεια των 4 συνεδριάσεων της Επιτροπής. Βουλευτής, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας, να μην κρύβει τη χαρά της που ο ΣΥΡΙΖΑ διένυσε τόσο μεγάλη απόσταση από την εποχή που καταψήφιζε τέτοιου είδους αναπτυξιακά νομοσχέδια και τα κατήγγειλε τότε. Ότι αυτό είναι καλό για τον τόπο και καλό για την οικονομία. Αυτά σας είπαμε. Άλλοι σας εγκαλούν γιατί όταν ο Γιάννης Στουρνάρας επιχείρησε να φέρει ένα ανάλογο νομοσχέδιο, εσείς τότε τον καταγγείλατε ως πράκτορα του ιμπεριαλισμού, δικά του λόγια, και του διεθνούς κεφαλαίου και ξεσηκώνατε τον κόσμο. Λοιπόν, σαν 2 σταγόνες νερό μοιάζεται όταν μιλάτε για αυτά τα ζητήματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και όλα τα άλλα που ανέφερα προηγούμενα. ΣΕΒ και άλλοι εκπρόσωποι επιχειρηματιών δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης κατά την ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή. Γιατί όπως οι ίδιοι τόνιζαν, επιλύει χρόνια προβλήματα της επιχειρηματικότητας και δημιουργεί τις αναγκαίες αναπτυξιακές προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τη στήριξη λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, παραδίδει αιγιαλούς, λίμνες και ποτάμια στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα με αυτό το νομοσχέδιο. Μοναδικά οικοσυστήματα δίνονται δώρο για χρήση στα αρπακτικά χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Προωθείται παραπέρα η εμπορευματοποίηση όλων αυτών και όλα αυτά στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στο όνομα αυτής ακριβώς της καπιταλιστικής ανάπτυξης προχωράτε στην αθρώα τακτοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών αυθαίρετων επεμβάσεων στην παράκτια ζώνη. Ανοίγεται κι άλλο δρόμο για παραχωρήσεις ακτών και οχθών ποταμών, για έρευνες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περιορίζεται την πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων στον παράκτιο και παρόχθιο χώρο. Επιτρέπονται πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που κατανομάζονται και συγκεκριμένα. Και αναφερθήκαμε στην συζήτηση επί των άρθρων. Κατά τη γνώμη μας, ούτε θέλετε, ούτε έχετε την πολιτική βούληση να βάλετε ένα τέλος στις αυθαιρεσίες με απομάκρυση των αυθαίρετων επιχειρηματικού χαρακτήρα επεμβάσεων. Το δικαίωμα της εργατικής τάξης, της λαϊκής οικογένειας για ξεκούραση, για διακοπές, για αναψυχή αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα το ρίχνεται στον κεάδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι πλέον καθαρό ότι η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη, τα ξενοδοχεία, στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής είναι ασύμβατη με την ικανοποίηση των αναγκών του λαού για μόνιμη και σταθερή εργασία, για διασφάλιση του δικαιώματος της αναψυχής και της ανάπαυσης, για διευρυμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Η προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης της Ελλάδας των προστατευόμενων περιοχών, του Αιγιαλού, των παραλίων κτλ. Πρέπει να είναι κρατική ευθύνη. Αφορά και την ανάγκη προστασίας από τους κινδύνους που δημιουργεί η έρευνα, η εξόρυξη και η μεταφορά υδρογονανθράκων που υπονομεύουν εκτός των άλλων και το θαλάσσιο τουρισμό που έχουν ανάγκη τα λαϊκά στρώματα. Προϋποθέτει την εξασφάλιση της κοινωνικής ιδιοκτησίας και χρήση της παράκτιας και της παρόχθιας ζώνης με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν πρέπει να ψάχνουν τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων του ευρωμονόδρομου. Πρέπει να κάνουν οι ίδιοι τη διαφορά. Το σχέδιο που υπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία είναι σχέδιο για τις ελίτ των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και άλλων τμήματων του κεφαλαίου. Την ίδια καπιταλιστική κερδοφορία υπηρετούν και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν δίκαιη ανάπτυξη και η πρόταση για δήθεν βιώσιμη ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι πρέπει να αφήσουν πίσω το δρόμο των συνεχών θυσιών για τα κέρδη των λίγων. Να κάνουν οι ίδιοι την πραγματική διαφορά για να ανασάνουμε από την πόχα αυτού του σάπιου συστήματος. Τέλος, στον χρόνο που μου μένει, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα άρθρα που λόγω περιορισμένου χρόνου δεν μπορέσαμε να τοποθετηθούμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Διαφωνούμε με τα άρθρα που ενσωματώνουν οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανονισμούς της. Εδώ γίνεται λόγος για κανόνες κατά της φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί αντανακλούν την όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα αλλά και τμήματα του κεφαλαίου. Την ανάγκη όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μέτρα οικονομικού προστατευτισμού της εσωτερικής αγοράς και των δικών της μονοπωλίων. Δεν στοχεύουν σε καμιά περίπτωση στη φορολογική ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων. Σε συνθήκες απελευθέρωσης και κίνησης των κεφαλαίων, πολλαπλών νόμων για την νόμιμη φοροαποφυγή των επιχειρήσεων και ειδικών φορολογικών καθεστώτων, τα φορολογικά βάρη σε αυτή την περίπτωση πέφτουν στις πλάτες των εργαζόμενων. Στόχος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οδηγίας 1164 του 2016 είναι η ρύθμιση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα μερίδων του κεφαλαίου. Για το Εβραϊκό Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη ήθελα να πω μια κουβέντα. Απ' την αρχή εμείς ήμασταν θετικοί στην ίδρυση ενός Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα κρατά ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων του ναζισμού και με τις δράσεις του θα κάνει γνωστή στις νεότερες, θα την κάνει γνωστή στις νεότερες γενιές, στην νεολαία. Όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή, εμείς τοποθετηθήκαμε με λευκή ψήφο. Δυστυχώς οι τότε επιφυλάξεις μας, έτσι όπως τις διατυπώσαμε, όχι μόνο παραμένουν αλλά και ενισχύονται. Αυτές οι επιφυλάξεις έχουν και οι προβληματισμοί που είχαμε, έχουν σχέση με τη νομική μορφή που επιλέγεται για τη συγκρότησή του και για τους σκόπιμα γενικόλογους σκοπούς του και εν τέλει με τον ίδιο τον προσανατολισμό της δράσης και της λειτουργίας αυτού του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα θα ψηφίσουμε παρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.